Τώρα στην υπόθεση των υποκλοπών, οξύτατη επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Αλέξη Τσίπρα, καλώντα τον κύριο Μητσοτάκη να παρετηθεί. Η δικαιοσύνη θα διαλευκάνει την υπόθεση και θα ερευνήσει αν είχε αυτονομηθεί ένα κομμάτι τη ΕΕ, απαντά ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό για τη στάση του στο θέμα των υποκλοπών με φόντο τα δημοσιεύματα για παρακολούθηση Χατζηδάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα. Εγώ σα το λέω, πολιτικό μου είναι δεν είναι καθόλου βλάξ. Ναι. Καθόλου βλάξ δεν είναι. Είναι ικανότατο, έχει τη δυνατότητα να κατανοεί τι ακριβώ γίνεται, να επιλέγει του συνεργάτε του, να ξέρει τι κάνουν οι συνεργάτε του. Είναι συνένοχο. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί και κρύβεται όλε αυτού του μήνε. Και θεωρώ. Ότι θα πρέπει να αναλάβει ο Πρωθυπουργό την ευθύνη του. Η δικαιοσύνη θα διαλευκάνει την υπόθεση για τι παρακολουθήσει και θα ερευνήσει αν είχε αυτονομηθεί ένα κομμάτι τη ΕΕΠ, απαντά ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Γεννώνται μια σειρά απορριτηματικά εάν υπήρχε αυτή η δραστηριότητα εκτό πλαισίου στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Προφανώ και υπάρχουν ερωτηματικά εάν. Κάποιοι υποκλέπταν με τον οποιοδήποτε τρόπο συνομιλίε και αν αυτά είναι αληθινά, με ποιο τρόπο βρίσκονται πάντα στα χέρια συγκεκριμένων ε, ανθρώπων και μέσων και τι σκοπό εξυπηρετούν όλα αυτά. Δεν είναι όμω δουλειά τη κυβέρνηση να δίνει τι ερμηνείε. Όλοι ενδεχομένω μπορεί να έχουμε πράγματα στο μυαλό μα. Είναι δουλειά των θεσμικών οργάνων. Για την παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν έγινε για ποινικό ζήτημα. Για τον κύριο Χατζηδάκη που τον παρακολουθούσαν, ήταν για ποινικό ζήτημα. Το γεγονός ότι παρά τις τρομερές αποκαλύψεις δεν έχει υπάρξει ούτε μια παρέτηση, δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί με γνώμονα την υπεράσπιση των καρτέλ και όχι του εθνικού συμφέροντος.